που περπατήσαμε λίγο, μου είπε ότι. Λίγο, ναι, έτσι. Μιλήσαμε αρκετά. Μου είπε ότι στροφή 95% όπως είπε τώρα. Ναι, διότι πλέον το θέατρο και τηλεόραση είναι εγώ το σαχόμπι. Έτσι επέλεξα το πλέον. Και τούτη τη φορά είναι πιο ωραία, διότι δεν έχω το στρες που έχουν λιθοποιήσει στην Κύπρο. Τι σε έκανε να πεις ότι το αφήνω και κάνω μια στροφή, γιατί πλέον είσαι στον κλάδο της ασφάλειας. Ναι, ναι, είμαι στην EuroLife, στο ασφαλιστικό ασφαλής ζωής κυρίως, και ειδικεύομαι στα προγράμματα επενδυτικά που έχουν σχέση με τις σπουδές των μωρών, με τα ταμεία συντάξεων. Και το θέμα είναι ότι έφτασε ένα σημείο της ζωής μου που έβλεπα ότι το πράγμα δεν προχωρά. Παρόλη την επιτυχία, παρόλο τις καλές δουλειές που είχα και τις εργασίες μου, σε βιομοριστικό κομμάτι δεν ήμουν ευχαριστημένος. Και αποφάσισα να κάνω μια στροφή. Είδα έτσι τι έγινε του γύρω μου και είπα ότι για να ξεφύγω από το πράγμα πρέπει να κάνω στροφή. Είδα ότι η Τράπεζα Κύπρου είχε έτσι ένα recruiting στο ασφαλιστικό κομμάτι. Μίλησα με έναν από τους διευθυντές στο Παραλίμνη, που μετά από την μελέτη μπήκα μαζί, γιατί η ομάδα στο Παραλίμνη είναι όλοι νέοι ασφαλιστές, 2-3 χρονών. Και ο τρόπος που δουλεύουν έχει πρότυπα εξωτερικού, οι εκπαιδεύσεις που γίνονται, η προσέγγιση του πελάτη και του ασφαλιστή. Είναι όλα έτσι πιο. Με διαφορετικό τρόπο από τα άλλα τα γραφεία. Ξεκίνησα, προσλήθηκα από την EuroLife, μαθήματα, εξετάσεις, μετά από πόσα χρόνια πρέπει να ξαρκευάσω, μετά από το σχολείο, α πούμε, γιατί ξέρει, εμεί το βγήκαμε μόνο κείμενα. Διαβάζουμε δηλαδή βιβλία. Δύσκολο θυκεύασμα, περάσα, κατάφερα τα εξετάσεις, εκπαίδευση και βρίσκονται που βρίσκομαι. Είμαι σε μια ομάδα πάρα πολύ καλή, μια οικογένεια. Ο διευθυντής μου, που τον λέω διευθυντή, για να καταλαβαίνουμε για ποιον μιλούμε. Εγώ τον θεωρώ διευθυντή, ούτε εκείνος τον εαυτό του. Είμαστε μια παρέα, είμαστε ναι, φίλοι. Ναι, μια ομάδα. Και πραγματικά διά μας πολύ. Γιατί είναι δύσκολο επάγγελμα. Αλλά είδα ότι το συμπέρασμα μου είναι ότι ξέρεις, ο ηθοποιός για να κάνει τη δουλειά του ηθοποιού θέλει αγάπη. Για να αγαπήσει και το πράγμα, και να σαρκώσει ένα ρόλο ο οποίος να ταυτιστεί με το κοινό. Και τούτη δουλειά θέλει αγάπη, διότι πρέπει να αγαπήσει το πράγμα, και να πάει να συμβουλέψει μια οικογένεια ή μια επιχείρηση για τα οικονομικά θέματα που μπορεί να προκύψουν ή να μην προκύψουν για προβλεπτά, πρόβλεπτα. Ποιες δυσκολίες βρίσκεις σε αυτήν τη δουλειά? Οι δυσκολίες είναι ότι πρέπει συνέχεια να βλέπεις κόσμο. Που τη μια είναι δυσκολία, αλλά από την άλλη είναι ωραίο πράγμα. Εμένα πάντα αρέσει και μου να μιλώ τον κόσμο, να μιλώ. Απλά θέλει υπομονή και επιμονή, όπως κάθε επάγγελμα. Πρέπει να βλέπεις κόσμο, να μιλάς συνέχεια με τον κόσμο. Με το καφέ στα Λεύκαρα. Το καφέ στα Λεύκαρα φύγαμε μετά από το Κιούσεν η σειρά. Ήταν προγραμματισμένο έτσι να γίνει. Α, ήταν. Ναι, έτσι, ήταν για 2-3 χρόνια. Που ήταν. Α, ξέρετε από την αρχή ότι σε 2-3 χρόνια θα το αφήσουμε. Αποχωρήσαμε να αφήσαμε το χωριό, τη ζωή τη Βουνίσια. Σου λείπει. Ναι. Κάποιες φορές μου λείπει. Αλλά εντάξει, που μου Λεύκαρα λείπει, μου Λάρνακα. Ναι. Κατάλαβα.